Θέλω να διορθώσω τον προαλήσαντα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ο οποίος ερήμην του λόγου του είπε ότι τα λαμόγια, όταν και αν ποτέ βρεθούν στη φυλακή για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει, ενδεχομένως με την τροπολογία, με το νομοσχέδιο αυτό, να εφοδιαστούν ένα βραχιολάκι και να κυκλοφορούν ελεύθεροι στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι έτσι, κύριε Μαρία, γιατί τα λαμόγια ούτως ή άλλως κυκλοφορούν ελεύθερα έξω στην ελληνική κοινωνία, γιατί η δικαιοσύνη ποτέ δεν ασχολείται με αυτά. Σιγά μην περίμεναν μια τέτοια τροπολογία. Όλοι μας γνωρίζουμε τα σκάνδαλα που έχουν διαπραχθεί. Όλοι μας γνωρίζουμε επώνυμα ποιοι έχουν διαπράξει τεράστια εγκλήματα και δεν βρίσκονται στη φυλακή. Εντοπίζω όμως ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έναν ζήλο και από κάποιον άλλον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Βορύδη της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των προφυλακισμένων και των υποδίκων. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού είναι το ίδιο άτομο το οποίο πριν ένα μήνα και πλέον από την ίδια αίθουσα εδώ πέρα μίλησε, απέτησε μαζικές προφυλακίσεις των βουλευτών της Χρυσής Αυγής και είχαμε μετά από κάποιες ημέρες αυτό ακριβώς το γεγονός. Είναι αστείο, τουλάχιστον αστείο και υποκριτικό, να μιλάνε κάποιοι για εξυγχρονισμό των θεσμών του κράτους, πολλό δε μάλλον το επιχείρημα αυτό το ακούμε από μεγάλα στελέχη της μνημονιακής κυβέρνησης, από εκλεκτούς εκπροσώπους του άθλιου κατεστημένου, οι οποίοι 4 χρόνια ολόκληρα μας έλεγαν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα χρεοκοπημένη, με περιορισμένες δυνατότητες, αφενός επειδή έχουμε υποχρεώσεις προς τους ξένους εταίρους και αφετέρου επειδή η οικονομική μας πολιτική είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει κάποια ελευθερία κινήσεων. Σήμερα οι ίδιοι μιλάνε για εξυγχρονισμό όταν έχουν χρεοκοπήσει ένα ολόκληρο κράτος, μια ολόκληρη Ελλάδα, έναν ολόκληρο λαό, τον οποίον διέλυσαν κοινωνικά, οικονομικά, ηθικά και πολιτιστικά. Το ζητούμενο μεταξύ άλλων του νομοσχεδίου είναι και η αποσυμφόρηση των φυλακών. Εδώ ανοίγεται ένα κεφάλαιο για το οποίο η Χρυσή Αυγή έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές και έχει μιλήσει με στοιχεία. Πρέπει να εξεταστεί το φαινόμενο αυτό με έναν παράγοντα τον οποίο δεν αναφέρεται σκόπιμα πουθενά στην τροπολογία και στα νομοσχέδια. Αυτό της εγκληματικότητας. Για τη Χρυσή Αυγή η εγκληματικότητα έχει συγκεκριμένη προέλευση και μάλλον όχι μόνο για τη Χρυσή Αυγή, αλλά και για όλες τις μελέτες, για όλα τα στατιστικά δεδομένα που βγήκαν στη δημοσιότητα, τα οποία αποδεικνύουν ότι η εγκληματικότητα είναι απόρρια της αθρώας εισόδου λαθρομεταναστών στη χώρα. Κάτι για το οποίο καμία κυβέρνηση από το 1974 μέχρι σήμερα δεν έχει πράξει το αυτονόητο. Και θα δούμε στη συνέχεια ποιο είναι αυτό. Εάν λοιπόν το ζητούμενο είναι για εσάς η αποσυμφόρηση των φυλακών, αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο και εφόσον εάν διασφαλίζεται η δημόσια ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Εάν γίνει πράξη το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τότε είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι θα έχουμε μεταφορά του εγκλήματος μέσα από τις φυλακές έξω στην ελληνική κοινωνία. Κάτι το οποίο επανειλημμένως έχει γίνει κατά το πρόσφατο και όχι μόνο παρελθόν. Εις ό,τι αφορά το ζήτημα των αδειών, για μας θα έπρεπε να απαγορεύεται ούτως ή άλλως να δίνονται άδειες σε αλλοδαπούς εγκληματίες οι οποίοι έχουν διαπράξει βαριά εγκλήματα. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις όπου βαρυπινίτες, οι οποίοι είχαν διαπράξει βιασμούς, δολοφονίες και διάφορα άλλα τέτοια εγκλήματα, παίρναν άδειες από τις φυλακές, εξαφανιζόντουσαν και όποτε τους βρίσκανε, είτε διέπραταν ξανά το ίδιο έγκλημα, είτε έμπαιναν στη φυλακή για άλλους 2 και 3 μήνες. Με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η δικαιοσύνη με περιστατικά τα οποία θα έπρεπε να έχει λύσει αποτελεσματικά. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει, εάν όχι δεν ενθαρρύνει, την εγκληματικότητα από αλλοδαπούς. Για εμάς πρέπει να χαρακτηριστεί ιδιώνυμο κάθε έγκλημα που διαπράττεται από αλλοδαπό, να εκτίσει την ποινή του στη χώρα προέλευσής του και να μην ασχοληθεί καθόλου ούτε ελληνική δικαιοσύνη με την περίπτωσή του, αλλά και να μην επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος για να σιτίζει και να δίνει τα χρήματά του σε κάποιον ο οποίος έχει διαπράξει έγκλημα εντός των συνόρων. Είχαμε ένα περιστατικό το οποίο πρέπει να σχολιάσω και είναι και πρόσφατο περιστατικό το οποίο δείχνει και πολλά. Κάποιοι οι οποίοι εντάσσονται σε τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν αποδειχθεί, γιατί υπήρχαν ευρήματα τέτοια που αποδεικνύουν τη δράση τρομοκρατικής οργάνωσης, ο κύριος Μαζιώτης και η κυρία Ρούπα είχαν πάρει άδεια από τις φυλακές, εξαφανίστηκαν, κανείς δεν ξέρει πού βρίσκονται και έστειλαν και μία επιστολή. Τι έλεγε στην επιστολή αυτή ο κύριος Μαζιώτης? Συγχαίρει τη Νέα Δημοκρατία για τις διώξεις κατά της Χρυσής Αυγής. Και οι άνθρωποι αυτοί, αντί να είναι στη φυλακή, είναι έξω ελεύθεροι, έχουν διαπράξει ληστείες. Σύμφωνα με μελέτη έχουν αποκομίσει 1 εκατομμύριο και κάτι ευρώ, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν για αγορά όπλων, τα οποία κανείς δεν ξέρει πού και κατά ποιον θα τα χρησιμοποιήσουν. Όμως πώς γίνεται κάποιοι οι οποίοι έπρεπε να είναι στη φυλακή κυκλοφορούν ελεύθεροι και δεν μπορεί κανένας να τους βρει και στέλνουν επιστολές και συγχαίρουν τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό πιστεύω ότι λέει πολλά από μόνο του.
Κάτι τελευταίο το οποίο είναι ίσονος σημασίας, αλλά επειδή πολλές φορές γίνεται λόγος εδώ πέρα για τα μνημόνια και το ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, εάν θέλετε να αποσυφορήσετε τις φυλακές, μπορείτε να κάνετε περισσότερα σοφρονιστικά καταστήματα. Αυτό απαιτεί πρόσληψη προσωπικού. Αλλά επειδή θα μου απαντήσει ο Υπουργός ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται, γιατί το μνημόνιο θέλει περικοπές και σε ανθρώπινο δυναμικό, προτείνουμε ένα τέτοιο μέτρο, εάν πράγματι θέλετε να στραφείτε προς την πραγματική αντιμετώπιση της ρίζας του κακού. Έρχομαι τώρα σε κάτι το οποίο είναι πιο γενικό, αλλά και πιο ουσιαστικό. Μιλάτε εδώ πέρα για ηλεκτρονική επιτήρηση. Είναι κανείς να γελάει. Επιτήρηση από ποιον και από ποιους και γιατί. Δεν μπορείτε να ελέγξετε ούτε καν τα κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών. Εκεί όπου οι αστυνομικοί υποτίθεται ότι λειτουργούν κάτω από απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον και είδαμε θλιβερά περιστατικά μετανάστες να καίνε, να καταστρέφουν την περιουσία του κράτους, του Έλληνα φορολογούμενου και η αστυνομία να κάθεται άπραγη. Είδαμε φαινόμενα όπου υπόδικοι φυλακισμένοι για βαριά εγκλήματα εξαφανίστηκαν από τις φυλακές, άλλοι δραπέτευσαν με ελικόπτερα. Ή είχαμε το φαινόμενο να ασχολείται για έναν ολόκληρο μήνα ολόκληρη ελληνική αστυνομία από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο για να συλλάβει 6 δραπέτες κρατούμενος από τις φυλακές των Τρικάλων, οι οποίοι δεν κάναν και κανένα μεγάλο έγκλημα κατά την έξοδό τους, σκότωσαν ένα αστυνομικό και διέφυγαν στην Αλβανία. Και μιλάτε λοιπόν ότι εάν επιτρέψετε κάποιον υπόδικο, κάποιον προφυλακισμένο, κάποιον ο οποίος έχει διαπράξει το οποιοδήποτε έγκλημα και βγει από τη φυλακή, θα τον επιτηρήσετε. Εδώ πέρα δεν μπορείτε να επιτηρήσετε άλλα πιο απλά πράγματα. Επομένως, μην παριστάνετε τα άτομα εκείνα που είναι υπεύθυνα και σοβαρά. Έρχομαι σε κάτι τελευταίο. Δεν θα χρησιμοποιήσω ολόκληρο τον χρόνο. Δεν θεωρώ ότι είναι πρέπον. Εδώ πέρα έχουμε ένα κράτος το οποίο δείχνει τη διάθεσή του. Και τη δείχνει μόνο απέναντι σε εκείνους οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να προσκυνήσουν σε αυτό που λέγεται μνημονιακή πολιτική. Προμηνών, όπως είπα προηγουμένως στην αρχή της ομιλίας μου, κάποιος από αυτήν εδώ την αίθουσα ζήτησε τις μαζικές προφυλακίσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Ενδεχομένως τόσο εγώ, όσο και κάποιοι άλλοι συναγωνιστές που βρίσκονται στην αίθουσα, κάποιες από τις επόμενες ημέρες να προφυλακιστούν. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα έχουμε βραχιολάκι ή όχι, για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι καταλύσατε το Σύνταγμα. Χθες, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, που ήταν ονομαστική, δεν αναφέρατε καν τα ονόματα των τριών προφυλακισμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Και όχι μόνο αυτό, όταν ζητήθηκε να μεταφερθούν από τις φυλακές Κορυδαλλού στην αίθουσα αυτή για να ψηφίσουν, αυτό το αίτημα απορρίφθηκε χωρίς να αιτιολογήσετε το γιατί. Αυτά λοιπόν είναι συνταγματικά, είναι νόμιμα, είναι ηθικά. Έγινε χθες ψηφοφορία, κύριε Υπουργέ, και δεν αναφέρθηκαν τα ονόματα. Μπορείτε να δείτε και τα πρακτικά ή να δείτε κάποιο σχετικό βίντεο το οποίο επιβεβαίωνει αυτό που ακριβώς λέω. Είναι αυτοί οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα? Αφόσον δεν έχει τελεσυδικήσει καν η υπόθεση, με ποιο δικαίωμα απαγορεύεται το να έρθει ένας βουλευτής εν ενεργεία να ψηφίσει και να ασκήσει τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα? Πέρα το ότι εκπροσωπεί τη Χρυσή Αυγή, ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ένας βουλευτής από τον Πειραιά εκπροσωπούν και το έθνος. Επομένως, δεν έχετε κανένα απολύτως δικαίωμα να τους απαγορεύετε τη μετάβαση από τις φυλακές στη Βουλή και το αντίστροφο. Το κράτος αυτό λοιπόν, το οποίο πολεμάει με νύχια και με δύο τη Χρυσή Αυγή, ίσως κάποιοι να πούνε ότι είναι λόγω συγκυριών. Εγώ θα μιλήσω με αποδείξεις και θα δείξω σήμερα μία φωτογραφία στην οποία παρουσιάζεται ο Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Βαρβιτσιώτης, με έναν κύριο εκ των δεξιών, πρώτος από τα δεξιά, ο οποίος δεν είναι άγνωστος, σε κάποιους από εδώ πέρα μπορεί να μην λέει τίποτα η φωτογραφία, αλλά λέει πολλά για εμάς που έχουμε ασχοληθεί με την υπόθεση. Και βλέπω και την απορία σε κάποιους εδώ πέρα. Είναι ο ψευδομάρτυρας Σίγμα Ταφ, ο οποίος στέθηκε σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων, ενώ δήλωσε επώνυμα τις όποιες καταγγελίες έκανε, ο οποίος όχι μόνο, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, έχει διασυνδέσει με τον κύριο Βαρβιτσιώτη, αλλά έχει μπει στη φυλακή για οικονομικά εγκλήματα και μέσα από τη φυλακή κατηγόρησε τη Χρυσή Αυγή. Βάσει τέτοιων κατηγοριών, βάσει τέτοιων ανθρώπων που έχουν στενές διασυνδέσεις με άτομα της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορείται σήμερα η Χρυσή Αυγή και έχουν βρεθεί στη φυλακή τρεις συναγωνιστές, τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Τι έχετε να πείτε για αυτά, κύριε Υπουργέ? Θα το δείτε. Είμαι βέβαιος. Ή θα απαντήσετε ότι ο κ. Βαρβιτσιώτης είναι ένα πρόσωπο επώνυμο, δεν ήξερε με ποιον φωτογραφίζεται. Τότε αυτό ισχύει και για εμάς. Γιατί οι ψευδομάρτυρες που πέρασαν ή οι δράσεις των εγκλημάτων, των όποιων εγκλημάτων μας καταλογίζεται, φωτογραφήθηκαν με βουλευτές. Εμείς δεν είμαστε δημόσια πρόσωπα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να φωτογραφιζόμαστε με άτομα τα οποία δεν ξέρουμε. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι για αυτήν εδώ την Άθλιας και Βορέα, η οποία στήθηκε, ζητήθηκε, απαιτήθηκε από ξένα κέντρα εξουσίας, υλοποιήθηκε από τους εγχώριους εντολοδόχους της Τρόικα και των Τοκογλύφων,
Δεν καταφέρατε τίποτα απολύτως. Τα ποσοστά μας είναι ψηλά, θα παραμείνουν ψηλά και καλά θα κάνετε να αναθεωρήσετε το τι θα κάνετε από εδώ και πέρα στο μέλλον, γιατί μην περιμένετε με τέτοιες άθλιες και βορίες που γελάει όλος ο κόσμος με αμνοαερίφια, με καροτίδες, με πύργους, με μαχαιρώματα, με τάγκς και πύραυλους και ρουκέτες, να στρέψετε την κοινή γνώμη εναντίον της Χρυσής Αυγής. Κλείνω λέγοντας ότι σήμερα θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου σε όσα κανάλια δείξουν την ευαισθησία να ενημερώσουν το κοινό τους, γιατί έχουμε πολυφωνία, έχουμε δημοκρατία, έχουμε ελευθερία του λόγου, όπου θα δοθούν περισσότερα στοιχεία για αυτή την άθλια σκευωρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο.